σήμερα, στη δεύτερη μέρα του Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής, με τους έξοχους Σταματία Γεροθανάση και Θανάση Τρικούπη. Είναι ουσιαστικά η πρώτη μέρα, η οποία λόγω κολλήματος υγείας της κυρίας Γεροθανάση, μετατέθηκε για σήμερα. Με τη στήριξη του Δήμου Αρταίων, των μεγάλων χορηγών μας Βιομηχανία Καράλης, Φάρμα Χίτας και του ξενοδοχείου Κρόνος και Φροντιστήριο Άπειρο, κατορθώσαμε να φέρουμε εις πέρας αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Με το τοπικό μας κανάλι Art TV, χορηγό επικοινωνίας, να μας καλύπτει το ρεπορτάζ και τη μετάδοση του προγράμματος, νιώθουμε ότι πάντοτε όλοι αυτοί στέκονται αρρωγοί στις προσπάθειες που κάνουμε για την πόλη μας, την Άρτα. Η κλασική μουσική είναι ένα είδος που δεν έχει την ανάλογη ευρεία ανταπόκριση στο κενό της πόλης μας. Ευελπιστούμε με τις εκδηλώσεις μας αυτές να ρίξουμε το σπόρο για μια γενικότερη αποδοχή της. Αλλά επιχειρούμε να καλύψουμε και τις ανάγκες των ήδη μοιημένων σε αυτό το είδος της μουσικής παιδείας. Όλα αυτά τα οδεία που υπάρχουν στην πόλη μας, το Μουσικό Σχολείο, αλλά και το καταξιωμένο τμήμα μουσικών σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχουν τους μαθητές και τους φοιτητές που διψούν για τέτοιες εκδηλώσεις. Επιθυμούν να βρίσκονται στα ζωντανά event, ώστε να βιώσουν και να θαυμάσουν από κοντά καλλιτέχνες αυτού του διαμετρήματος. Ο αγαπητός καθηγητής Θανάσης Τρικούπης είναι ένας από τους βασικούς συντελεστές αυτού του εγχειρήματος. Με τη διευθυντή ιδιότητά του, κοσμήτορα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και τη θέση του Αντιπροέδρου στο Σύλλογό μας, έχει ένα τεράστιο πεδίο προσφοράς. Με μεγάλη μας χαρά σήμερα έχουμε δίπλα μας την καταπληκτική λυρική τραγουδίστρια Σταματία Γεροθανάση. Με ένα δυναμικό, πλασιδές και εξαιρετικό βιογραφικό και οι δύο τους, συναντιούνται εδώ σήμερα, στην αίθουσα Διόνη της Άρτας, να μας συντριγκάρουν. Με το λιτό και απέριτο ήχο του πιάνου και την αμεσότητα της γυναικείας φωνής, ας χαθούμε στις νότες. Με το δυνατό ήχο του πιάνου που χτυπάει ευαίσθητες συναισθηματικές χορδές και με την ανθρώπινη φωνή που είναι ίσως το τελειότερο μουσικό όργανο και χτυπάει απευθείας στην καρδιά, ας απολαύσουμε τους αποψινούς πρωταγωνιστές της όμορφης βραδιάς μας. Καλή σας ακρόαση και απόλαυση. Στην εποχή του ήταν μια μοναδική προσωπικότητα, ήταν
ο αρχιμουσικός της αυτοκρατορικής αυλής. Ήταν η υψηλότερη δυνατή θέση για μουσικό που μπορούσε να έχει τότε στην αυστρο-ουγγρική αυτοκρατορία. Ήταν ένας προσωπικός φίλος του Σούπερ, μαζί μεγάλωσαν και επειδή ο ίδιος ήταν τενόρος, τραγούδισε και πολλά τραγούδια του. Και μετά, ενεφλάκη, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς, με την ελληνική κοινότητα της Βιέννης, ήταν από τους πρώτους βασικούς που δούλεψαν πάνω στην τετράφινη εναρμόνιση του Βυζαντινού εκκλησιαστικού μέλους. Οι υπόλοιποι όλοι είναι Έλληνες συνθέτες, ο Νικόλαος Ανταξάς Τσανής από την Κεφαλονιά, πολύ σημαντική προσωπικότητα. Το έργο που θα ακούσετε βρέθηκε στα αρχεία της Κονσερβατόριου της Νάπολη, όπου σπούδασε. Ο Γιώργος Λαμπύρης, επίσης επτανήσιος, από τους μεγαλύτερους μελωδιστές της εποχής του. Η Μαρία Φουσκαρίνα, επίσης μια εντελώς άγνωστη Ελληνίδα της Διασποράς, έζησε στο Παρίσι και άφησε τεράστιο έργο που σιγά σιγά προσπαθούμε να το όσο γίνεται να το ερμηνεύσουμε και να το προωθήσουμε. Ο Δημήτριος Ανδρώνης και Πειραίος, επίσης σπούδασε στο Κονσερβατόριο της Νάπολης, όπου βρέθηκε το έργο που θα ακούσετε. Ο Θεσσαλονικιός Μακεδόνας Εμίλιος Ιλιάδης, μεγάλη μορφή, σπούδασε στο Παρίσι, γνώρισε τον Δημησί και τον Ραβέλ και από εκεί επηρεάστηκε και γράφει πολλά από τα τραγούδια. Αυτό που θα ακούσετε είναι ένα από αυτά που γράφτηκαν στην εποχή που ζούσε στο Παρίσι. Και στο τέλος ο Γιώργος Μεταξάς είναι εγγονός του προαναφερθέντος, Νικόλαου Μεταξά Τζανή. Επίσης εντελώς άγνωστος, τα έργα αυτά βρέθηκαν στη Γαλλία και στην Γερμανία, όπου έζησε και έχει αφήσει ένα πολύ σημαντικό έργο. Για αυτούς τους συνθέτες, επειδή σήμερα πολλοί τους ακούνε τα έργα τους κυρίους τους επτανήσιους και λένε ότι συνήθως θυμίζουν και λειτουργούν σαν ιταλικές ακουμπινήσεις, είναι λάθος η κριτική αυτή, διότι ο κάθε συνθέτης, ο κάθε δημιουργός πρέπει να κρίνεται στο περιβάλλον και στην εποχή του. Όταν γράφονται αυτά τα έργα, γράφονται ακριβώς την εποχή που οι συνθέτες, οι Ιταλοί γράφουν την ίδια μουσική, συνεπώς αυτοί είναι σύγχρονοι και γράφουν σύγχρονα με το πλαίσιο της εποχής. Και όπως θα δείτε, είναι μια πάρα πολύ όμορφη μουσική. Σας εύχομαι καλή ακρόαση. Oh.
Για τα έργα του δεύτερου μέρους του προγράμματος δεν είχαν κάποιο πρόλογο, δεν χρειάζονται τις εξτάσεις. Είναι όλα πολύ γνωστά στο εργατόριο. Πέραν από αυτήν την φαντασία αυτού του Έλληνα και την συνθέτη του Δημήτριου Αγαπτήδη, που καθόλου δεν το λέει κανένας, την χάρημα της Μάντζαρου, που έγραψε τον εθνικό ύμνο στο εργατόριο. Αυτός λοιπόν ήταν ένας από τους επανήσους που ασχολήθηκε με το δεξιοτεχνικό πιάνο, που ήταν ένα τεχνικό κομμάτι και ήρθε στο εκείνη την εποχή να γράφονται έργα παραφράσεις πάνω σε γνωστά μοτίβα, μελωδίες από τις μεγάλες όπερες της εποχής. Δεν είχαν την ευκαιρία ποτέ ούτε να μην τεκλείνονται τόσο εύκολα οι άνθρωποι σήμερα, ούτε να υπάρχουν σε τόσες πόλεις μεγάλα θέατρα και φαντάζονται όπερες. Οπότε μέσω του πιάνου, του σολιστικού πιάνου, γινόταν μια ευρύτερη διάδοση της μουσικής της όπερας. Και μαζί με τον Αγαπητή λοιπόν ανακαλύψαμε και άλλους και ανακαλύψαμε μια εντελώς άγνωστη δεξιοτεχνική και μυστική ανισχυρή μουσική. Εμείς την ξέραμε την εμφάνιση μέχρι τώρα μόνο για το Μπελκάντο, αλλά ο χρόνος φέρνει και νέα δεδομένα. Έτσι θα πάρετε μια ιδέα από μια φαντασία που έγραψε πάνω στον κουρέα της Σεβίλης του Ρωσίνη, τον οποίο τον γνώρισε και προσωπικά ο Αγαπητής στην Ελλάδα.
Thank you.